Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλημέρα σας, κύριε Σκρέκα. Έχουμε το νέο εξοικονομό, το οποίο αφορά περισσότερο από 50.000 νοικοκυριά. Όμως έχουμε και τον καύσωνα, τον οποίο, ο οποίος απασχολεί Θέλαμε τη χώρα αυτό μας. Να αρχίσουμε, κύριε Σκρέκα. Και να ξεκινήσουμε από αυτό. Όπως λέγαμε και πριν, είναι σαφές ότι δεν είναι απλά ένας καύσωνας που μας ήρθε. Είναι προφανές ότι είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής. Και ενδεχομένως, αν δεν κάνουμε τίποτα, θα γίνεται χειρότερη. Τι κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος γι' αυτό, τι σχεδιάζουμε, τι κάνουμε από την πλευρά μας, ώστε να δούμε βελτίωση, αντί να δούμε να χειροτερεύουν τα πράγματα και να μην έχουμε καύσωνες, πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ. Και υπάρχουν κάποια μέτρα που το Υπουργείο αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή συνολικά για το φαινόμενο το γενικότερο της κλιματικής κρίσης. Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι μια παγκόσμια προσπάθεια. Η Ευρώπη πρωτοπορεί σε αυτή την προσπάθεια. Γνωρίζετε ότι η στόχη το 2030 να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξείδιου του άνθρακα είναι πάρα πολύ φιλόδοξη. Πρέπει να μειώσουμε κατά 55% τις εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα, γιατί αυτό είναι το κύριο αίτιο που προκαλεί την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας και άρα κατά συνέπεια την κλιματική αλλαγή που έχει φέρει βέβαια την κλιματική κρίση και βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γερμανία, τι συνέβη πριν λίγες εβδομάδες στη Γερμανία με νεκρούς, τι συμβαίνει στη χώρα μας κάθε χρόνο και, βέβαια παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο του παρατεταμένου καύσωνα στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνάνε τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και παραμένουν στα επίπεδα των 30 βαθμών Κελσίων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ένα γεγονός το οποίο εμφανίζεται όλο και πιο συχνά κάθε χρόνο και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι, να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά σε αυτό το οποίο έχει έρθει ήδη, που είναι η κλιματική κρίση. Άρα, αυτό το οποίο κάνουμε ως χώρα, βέβαια συμμετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια, την παγκόσμια προσπάθεια και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή προσπάθεια, είναι να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Να θυμίσουμε ότι δύο χρόνια πριν, το Σεπτέμβριο του 2019, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, από τη σύνοδο εκεί του ΟΗΕ για το κλίμα, για τη μεταβολή του κλίματος, είχε αναγγείλει την πολύ γρήγορη απόρριψη των λιγνητικών μονάδων, την γρήγορη δηλαδή απανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας πολύ γρηγορότερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή. Θα συνεχίσετε αυτά που μας λέγατε για τον καύσωνα, παρόλο που ένα από τα άλλα θέματα που θα σας ρωτούσαμε παρακάτω αφορούν το μάτι και όπως και να έχει, πράγματα που έλεγε ο κύριος Χρυσογοίδης τώρα σίγουρα είναι αποτέλεσμα αυτής της κάκης της εμπειρίας και το βλέπουμε στην πράξη ότι αυτά έγιναν πράξη προκειμένου να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων πραγμάτων. Και έχουμε ένα νέο πολεοδομικό σχεδιασμό για το ΜΑΤΙ, κύριε Σκρέκα. Να μείνουμε σε ένα-ένα, να τελειώνουμε ένα-ένα τα θέματα που είχαμε. Έχουμε ανοιχτό λοιπόν το θέμα του τι κάνουμε με τον καύσωνα. Τι κάνουμε, ας πούμε, και με το ηλεκτρικό ρεύμα που δεν επαρκεί όταν είναι ανοιχτά όλα τα air condition. Ας πάμε σε αυτό. Θέλω. Επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα, γιατί είναι αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Έχουμε θερμοκρασίες ρεκόρ και έχουμε την ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας και εκείνη να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ. Εκτιμούμε ότι τις βραδινές ώρες της επόμενης ημέρας θα ξεπεράσει η ζήτηση της 10.000 μεγαβατόρες, όταν για παράδειγμα τις προηγούμενες ημέρες η ζήτηση ήταν 30% και 20% χαμηλότερη. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς έχουμε θωρακίσει το σύστημα, το ηλεκτρικό σύστημα. Οι μονάδες της ΔΕΗ, οι θερμικές μονάδες που είναι απαραίτητες, είναι διαθέσιμες για να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια. Οι διαχειριστές διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΕΔΙΕ, και αυτοί με όλο το προσωπικό είναι σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν το όποιο θέμα προκύψει. Σε λίγη ώρα έχω συγκαλέσει σύσκεψη της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, όπου συμμετέχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι διαχειριστές του συστήματος, η ΔΕΗ και η υπόλοιπη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι όλοι, και να απευθυνθώ προς τους συμπολίτες μας, αλλά όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε τις βραδινές κυρίως ώρες, και όχι μόνο βέβαια, αλλά ιδιαίτερα τις βραδινές, να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να σβήσουμε τα περιττά φώτα, ιδίως τις ώρες μεταξύ 9 το βράδυ και 12 βραδινή, να σβήσουμε τα περιττά φώτα και να ρυθμίσουμε τα κλιματιστικά σε μια σταθερή θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στη θερμοκρασία δωματίου με την καλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ένα κλιματιστικό ρυθμισμένο σε μια θερμοκρασία 21 και 23 βαθμούς Κελσίου,
να δουλεύει συνέχεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Σκρέκα. Και να κοιμούνται με κουβέρτες. Κάποιοι κοιμούνται με κουβέρτες με το κλιματιστικό στο 21. Και πρέπει να το επαναλάβουμε για την ορθή χρήση του ρεύματος και κατά τη διάρκεια της νύχτας και τη μειωμένη χρήση του κλιματιστικού όταν δεν υπάρχει λόγος. Πάμε, σκεπτόμασταν ένα άλλο θέμα που βεβαίως παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι το νέο εξοικονομώ, που σίγουρα έχει να κάνει πολύ με τα σπίτια μας, πώς θα μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε, να τα θωρακίσουμε, να τα κάνουμε ενεργειακά καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Είναι παλιά τα σπίτια στην Αθήνα και εξακολουθούμε να έχουν παλιά κουφώματα, παλιές πόρτες που μπάζουν. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Και να μας πείτε και ποιες είναι και οι καινοτομίες του νέου εξοικονομώ. Αυτά τα οποία λέτε πάρα πολύ σωστά ταιριάζουν και συνδυάζονται και με το προηγούμενο που είπαμε, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Το πρώτο είναι να μειώσουμε τους ρήπους κατά τη διάρκεια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το δεύτερο είναι να εξοικονομούμε ενέργεια, που σημαίνει ότι στη χώρα, στην κυβέρνησή μας, προωθεί ένα τεράστιο κύμα ανακαίνησης και αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού αποθέματος, των σπιτιών και των κτηρίων δηλαδή. Εφαρμόζουμε ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο εξοικονομώ, το οποίο έχει δύο σημαντικές διαφοροποιήσεις σχέση με όλα τα προηγούμενα. Πρώτον, θέτει νέα κριτήρια αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει μια λίστα προτεραιότητας, άρα καταργείται η χρονική προτεραιότητα που υπήρχε στα προηγούμενα, που όποιος προλάβαινε πρώτος να καταθέσει την αίτησή του, εκείνος ήταν που υπαγόταν και στο πρόγραμμα. Τώρα πια λοιπόν εισάγουμε ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να έχουμε μια αξιολόγηση και μια προτεραιοποίηση των αιτήσεων. Και κατά δεύτερο, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ορίζουμε μια καινούρια υποκατηγορία, ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά. 100 εκατομμύρια ευρώ μόνο απευθύνονται κυρίως στα ευάλωτα νοικοκυριά με ατομικό εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ και οικογενειακό κάτω από 10.000 ευρώ, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ώστε να μπορέσουν και αυτοί με 75% επιδότηση που παρέχουμε και με ένα πολύ ισχυρό εγκυονοτικό εργαλείο για το υπόλοιπο 25% της ιδίας συμμετοχής, να μπορέσουν και εκείνοι να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους και έτσι και να συμβάλλουν στην προσπάθεια να μειώσουμε τους ρήπους και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και να μειώσουμε το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Του ηλεκτρικού και τις ενέργειες που χρησιμοποιούν για θερμάνωση του σπίτι τους. Άρα εδώ λοιπόν έρχεται και μια σοβαρότατη ερώτηση, μια και είναι η προσπάθεια μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Κίνδυνος blackout υπάρχει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, έχουμε ενισχύσει την ασφάλεια του συστήματος, που σημαίνει ότι όλη η παραγωγή, η ΔΕΗ κυρίως, αλλά και η υπόλοιπη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τερμοστές σε φυσικό αέριο είναι σε ετοιμότητα. Είπαμε ότι το δίκτυο, η διαχείριση του δικτύου, είμαστε και αύριο το πρωί, έχω ορίσει νέα σύσκεψη 9 η ώρα στο κέντρο διαχείρισης του ΑΔΜΕ στο Κρυονέρι μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους για να προετοιμαστούμε ξανά να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για τις βραδινές ώρες που έρχονται. Από εκεί και πέρα, είμαστε σε επιφυλακή λοιπόν, κύριε Σκρέκα. Θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ώστε να μην σπαταλούμε περιττή ενέργεια όταν δεν χρειάζεται. Και επαναλάβετε, αν θέλετε, τις ώρες κατά τις οποίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Όλη την ημέρα φυσικά θα πρέπει να εξοικονομούμε και αυτό πρέπει να μπει στη ζωή μας, αλλά ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες που ξεκινάει, γιατί η ενέργεια που καταναλώνουμε για τα φώτα, για το φωτισμό, είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί να ξεπεράσει και το 20-30% πολλές φορές. Τώρα που είμαστε κατά μεσής τουριστικής περιόδου και έχουμε μεγάλη ζήτηση σε όλη την Ελλάδα εξαιτίας των επισκεπτών, αλλά και λόγω του καύσιμα φυσικά και κυρίως, θα πρέπει να ρυθμίζουμε τα κλιματιστικά μας σε σταθερή θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα εντός του σπιτιού με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και σβήνουμε τα περιττά φώτα ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες μεταξύ 9 και 12. Ξέρετε κάτι, κύριε Χρυσάκη. Ανησυχεί κανείς όταν ακούει έναν υπουργό να ζητάει βοήθεια από τον κόσμο, ανησυχεί μήπως το πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει πιθανότητα blackout και προσπαθεί να τη συγκρατήσει από εμάς. Γι' αυτό σας ρωτάω. Επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει ό,τι είναι απαραίτητο. Άρα παρακολουθούμε και συντηρούμε, να το πω έτσι, διασφαλίζουμε την επάρκεια εφοδιασμού, που αυτό είναι το σημαντικό και όλοι είναι σε εγρήγορση. Από την άλλη, δεν πρέπει, αυτό επαναλαμβάνω, είναι μια στάση ζωής, δεν πρέπει να σπαταλούμε ενέργεια που δεν χρειάζεται. Ιδιαίτερα τώρα που πιέζεται το σύστημα, γιατί επαναλαμβάνω, η ζήτηση, ιδίως οι βραδινές ώρες, θα πιάσει επίπεδα ρεκόρ, με θερμοκρασίες ρεκόρ και παρατεταμένο καύσωνα
που έχει σαν συνέπεια την πτώση των ανέμων και άρα την μειωμένη συνεισφορά των ανεμογεννητριών που συμβάλλουν ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες όπου δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά. Όλο αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ώστε και εμείς ως πολίτες να μην σπαταλήσουμε ενέργεια. Εννοείται ότι έχουμε διασφαλίσει ώστε η ενέργεια που χρειάζεται υπάρχει διαθέσιμη από την παραγωγή των εργοστασίων, αλλά και από τις εισαγωγές όπου χρειάζεται. Οι διασυνδέσεις με τις βόρειες χώρες λειτουργούν, δηλαδή με Βουλγαρία και με τις υπόλοιπες χώρες. Από την άλλη, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ιταλία βρίσκεται σε φάση συντήρησης και θα είναι κλειστή, θα είναι σβηστή αυτή η διασύνδεση μέχρι τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε υπάρχει εφοδιασμό, έχουμε ένα ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο το παρακολουθούμε. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κύριε Σκρέκα, προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος για σήμερα και τις επόμενες ημέρες? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Να μην δημιουργούμε έτσι μια στρεβλή εικόνα και υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Εκείνο το οποίο λέω είναι, δεν θα πρέπει να σπαταλούμε ηλεκτρική ενέργεια γενικότερα, επαναλαμβάνω, ζωή μας, αλλά ιδιαίτερα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Αυτό είναι όντως μια στάση ζωής. Νομίζω σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκρέκα, για την παρέμβασή σας και για την υπομονή σας. Ακούσατε και έναν συνάδελφό σας προφανώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε. Εγώ θέλω να δώσω, αν με επιτρέπετε, τα συγχαρητήρια, γιατί βλέπετε πώς έχει αναβαθμιστεί η επιχειρησιακή ικανότητα όλων των απαντησεμάτων του πυροσβεστικού σώματος, του λιμανικού, των σωμάτων ασφαλείας. Και πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν για να αντιμετωπίσουν όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις κρίσης. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Στρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες και πάρα πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία τελικά εμπλέκονται όλα μαζί για την περίοδο αλυσίδα, άλλωστε, που η οποία βρισκόμαστε. Και ο καύσωνας, και οι πυρκαγιές, και ο ηλεκτρισμός, δηλαδή τα πάντα πραγματικά. Και όλα επιδεινώνονται ακριβώς από αυτή την κλιματική κρίση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή.